Δήμαρχέ μου. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, καθώς με το καλό η πανδημία τελειώνει πια και θα πρέπει με ταχύτητα να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Εξάλλου το ενδιαφέρον για την πόλη είναι γνωστό και νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί πολλαπλώς με την εξαγγελία αλλά και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία προφανώς χρειάζονται την στήριξη και την κατεύθυνση της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μεγάλη χαρά σε υποδέχομαι σήμερα εδώ για να μου μιλήσεις για τα δικά σου σχέδια για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Βγαίνουμε, πιστεύω, από ένα τούνελ όπου ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, ταλαιπωρήθηκε η πόλη μας. Δώσαμε νικηφόρα αυτή τη μάχη. Αλλά όλο αυτό το διάστημα και εσύ, η κυβέρνηση και εμείς δουλέψαμε ούτως ώστε να έχουμε δέψουμε κάποιους καρπούς. Δεν ήταν ένα χαμένο διάστημα, ήταν ένα διάστημα δουλειάς, προετοιμασίας. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία που έχει εσύ για την πόλη, για να γίνουν κάποια πράγματα, ακριβώς αυτό ήρθα. Να ανοίξουμε τα σχέδια, να δούμε τι συμβαίνει, τι πρέπει να συμβεί, πού μπορούμε να τρέξουμε, ούτως ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, οι φορείς της πόλης, να νιώσουν ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της συλλογικής προσπάθειας και η πόλη μας να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που όλοι θέλουμε, όλοι το ευχόμαστε και σιγά σιγά πρέπει να το βλέπουμε να υλοποιείται. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την χώρα, καθώς πια μετά από πολλούς μήνες είμαστε στην ευχάριστη θέση να μειώσουμε σημαντικά τους περιορισμούς στην κίνηση των πολιτών και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο των ζώων τους, να κινηθεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει με την απαραίτητη προσοχή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου τα κρούσματα μειώνονται σημαντικά, οι εμβολιασμοί προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Τα self-test μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι γνωρίζοντας πια ότι είναι φορείς της νόσου, μπορούν να αυτοπεριορίζονται και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διασπορά του COVID με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, απαιτείται προσοχή και τήρηση των λίγων πλην όμως απαραίτητων μέτρων, τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου χτίσουμε οριστικό εθνικό τείχος ανοσίας στην πατρίδα μας. Και αυτό βέβαια ισχύει για όλη την Ελλάδα, ισχύει προφανώς και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση και στην εστίαση αλλά και στο άνοιγμα του τουρισμού. Είχα την ευκαιρία σήμερα να υποδεχθώ την Πρωθυπουργό της Σερβίας. Θα έχω συναντήσεις με όλους τους Βαλκάνιους ηγέτες. Είναι σημαντικοί μας πελάτες, ειδικά για την Βόρειο Ελλάδα και έχουμε διευκολύνει τις βαλκανικές χώρες ώστε να μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τη διαδικασία της καραντίνας από τη στιγμή που θα αποκομίσουν είτε πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού είτε αρνητικό τεστ PCR ή αντιγόνο. Οπότε περιμένουμε μια σημαντική κίνηση προς τη Βόρεια Ελλάδα και προς την Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο. Και άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμός της περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας είναι ο δικός τουρισμός. Έτσι. Είναι από την ευρωχώρα των Βαλκανίων. Άρα, και με γνώση κάποιων λαθών που κάναμε πέρσι, φέτος να κοιτάξουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και βέβαια να μην παραλείψουμε το κομμάτι των εμβολιασμών, που νομίζω ότι καθένας που έχει την ευλογία να εμβολιάζεται αντιλαμβάνει την οργάνωση που έχει γίνει και απολαμβάνει ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο φιλικό προς τον πολίτη, αλλά και έχει μια εξαιρετικά υψηλού επίπεδου διαχειριστική επάρκεια. Συνδυάζει την τεχνολογία με το χαμόγελο.